Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα σήμερα, 5η, 4 Δεκεμβρίου 2014. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη της Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος, Ιωάννου Δαμασκηνού και Σεραφείμ Επισκόπου Φαναρίου. Χρόνια πολλά στις Βαρβάρες που γιορτάζουν σήμερα. Ό,τι καλύτερο ευχόμαστε. Είναι το τριήμερο, το γνωστό τριήμερο του εκκλησιαστικού εορτολογίου, του χειμωνιάτικου που λέμε έτσι, στην αρχή του χειμώνα. Η Αγία Βαρβάρα στις 4 του μηνός, ο Άγιος Σάββας στις 5 του μηνός και ο Άγιος Νικόλας τέλος στις 6 του μηνός. Γιορτάζουν λοιπόν σήμερα οι Βαρβάρες. Σας υπενθυμίζω αν έχετε κάποιες υποχρεώσεις, κοινωνικού περιεχομένου βέβαια. Αύριο Σάββας και Σαβούλα και μεθαύριο οι Νικολάδες που είναι και πολλοί και αγαπημένοι. Νικολέτες βέβαια κτλ. Ακούτε την εκπομπή το σχόλιο της ημέρας με τον Τένι Καμαρίδη από τον Enjoy Radio σε αναμετάδοση από την e-pavla-thrakinews.gr. Συνεχίζει καλός ο καιρός σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες. Πολύ βροχή έπεσε χθες και συνεχίζει σήμερα να πέφτει σε διάφορες περιοχές της Βορειοανατολικής Ελλάδας. Η Ξάνθη δέχτηκε αρκετό όγκο νερού χθες και βροχή θα έχουμε και στη συνέχεια της ημέρας αλλά και αύριο κατά διαστήματα. Αυτά λοιπόν τα μετεωρολογικά μας. Και πάμε να δούμε λίγο εντάχει την επικαιρότητα για να σχολιάσω, όπως συνήθως λέω, από τη δικιά μου πλευρά, όπως εγώ τα βλέπω ως πολίτης πρωτίστως και ως δημοσιογράφος και εκδότης στη συνέχεια. Σήμερα πράγματι η εφημερίδα Θράκη φιλοξενεί πρωτοσέλιδα τις δηλώσεις του κύριου Μίχογλου, που από ό,τι φαίνεται προκάλεσαν τις αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, για τον χαρακτηρισμό της διαπλοκής στο προηγούμενο ΔΣ, του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων. Διερμήνευσα, εφόσον συζήτησα με τον κύριο Μίχογλου, τον ορισμό της διαπλοκής. Δεν ξέρω γιατί έτσι τσίμπησε σε εισαγωγικά ο κύριος Γιατζόγλου, δεν αναφέρθηκε πουθενά το όνομά του, αλλά παρόλα αυτά η ερώτηση δική μου είναι αν θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τα πολιτικό αυτοδιοικητικά και να δούμε το πράγμα, το πρόβλημα στην ουσία του. Βέβαια, ο Δήμαρχος Τοπίρου αναφέρεται σε πράγματα που παραδέχτηκε και ο κύριος Γιαντζόγλου στον αέρα, λίγο πριν. Ότι δηλαδή μέχρι τώρα δεν ζητιόνταν από το Δήμο Τοπίρου αντισταθμιστικά, ενώ θα μπορούσαν να ζητηθούν. Άρα λοιπόν έχασε κάποια χρήματα ο Δήμος Τοπίρου. Και συνειρμικά, όταν βλέπεις ότι ο Δήμαρχος Τοπίρου είναι το ίδιο πρόσωπο με τον πρόεδρο του ΣΔΑΝΚ και ο Δήμαρχος Τοπίρου δεν ζητάει αυτά που θα μπορούσε να ζητήσει από το ΣΔΑΝΚ και να τα πάρει, πάει το μυαλό σου ότι υπήρχε μια παράληψη σημαντική πολιτική σε πρώτη φάση, αυτοδιοικητική. Όπως επίσης, όταν βγαίνει στη φόρα το γεγονός ότι υπήρχαν υπάλληλοι οι οποίοι θα έπρεπε με βάση τον νόμο να τεθούν σε αργία μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής τους περιπέτειας και δεν τέθηκαν σε αργία. Όλα αυτά λοιπόν, μιλάμε για το Δήμο Τοπίρου, αλλά και για τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων, σε βαθμό κακουργήματος μάλιστα να διώκεται ο ένας εξ αυτών, όλα αυτά εύλογα προκαλούν αντιδράσεις από την άλλη πλευρά. Όταν παραλαμβάνει δηλαδή κάποιος και βλέπει, έπρεπε να πάνε 2 συν 2, 4 σε αργία, δεν πήγαν. Έπρεπε να ζητηθούν και να πληρωθούν αντισταθμιστικά. Δεν ζητήθηκαν και δεν πληρώθηκαν. Δηλαδή μην το βάζουμε με το σαμάρι και αφήνουμε το γάιδαρο ελεύθερο. Μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά από εκεί και μετά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να εξηγηθούν. Εμείς σαν εφημερίδα δίνουμε το λόγο σε όλες τις πλευρές, σαφώς και στον Δήμαρχο Ξάνθης ως πρόεδρος του ΣΔΑΝΚΣ, τον ακούσαμε. Σαφώς και στον κύριο Μίχογλου ως δήμαρχο του Δήμου Τοπίρου και μέλος του ΣΔΑΝΚΣ, τον ακούσαμε. Σαφώς θα δώσουμε και λόγο και στον κύριο Γιατζόγλου, ο οποίος θύχτηκε και παραλαμβάνω χωρίς να αναφερθεί πουθενά βέβαια το όνομά του. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος καταλαβαίνει πλέον τι γίνεται. Δεν μίλησε κανένας για οικονομική διαπλοκή. Το γεγονός ότι συνυπήρξαν Στυλιανίδης και ο Δήμος Ξάνθης, στο ΣΔΑΝΚΣ, χωρίς να συμβεί το παραμικρό, χωρίς να ακουστεί καμία παρασπονδία, ενώ βρίσκονται τώρα κάποια πράγματα τα οποία ήταν σε εκκρεμότητα,
συνιστά ένα θέμα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ο δημοσιογράφος ή οι εφημερίδες ή τα μέσα δεν θα πρέπει να ασχοληθούν με κάτι που δεν θέλουν πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί να ασχοληθούμε. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Και πάω τώρα στο διατάφτα. Ο Χιτάτης Ξάνθης βρίσκεται στο έλεος του. Απαγορεύεται και κακώς στους δημοσιογράφους να μπουν μέσα αν δεν έχουν ειδική άδεια. Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν μπορούμε να καταγράψουμε δηλαδή τι συμβαίνει στο Χιτάτης Ξάνθης? Εμείς ωστόσο σαν εφημερίδα θα μπούμε μέσα. Και με άδεια, αν θέλετε, από το ΣΔΑΝΞΙ, από το Δήμο, το Πύρο, από οπουδήποτε αλλού απαιτείται. Και θα δούμε σε τι κατάσταση παραλαμβάνει την χωματερή, τον Χιτά. Ο οποίος έτσι πως πάει, θα γίνει χειρότερος από Χαδά. Σε τι κατάσταση λοιπόν παραλαμβάνεται αυτός ο Χιτά? Και αν πράγματι πήγαιναν όλα τόσο ρολόι, τόσο ρόδινα μέσα στο ΣΔΑΝΞΙ και δεν μιλούσε κανένας. Σαφώς και πρέπει να γίνει η επέκταση με άλλες λεκάνες και ο εξοραϊσμός του χώρου. Αλλά τι επικρατεί μέχρι σήμερα? Υπάρχει πρόβλημα, γιατί αυτό λέει και ο Μίχογλου στη δηλώση του, υγιεινής, γιατί εδώ κάνουν λόγο για λύματα που χύνονται μέσα σε ριάκια κτλ. Αυτά δεν πρέπει να μας ενδιαφέρουν ως δημοσιογράφους? Όλα καλώς καμωμένα? Αυτό λοιπόν θέλουμε να αναδείξουμε. Και λιγότερο μας ενδιαφέρει αν ο ένας ήταν του ΠΑΣΟΚ, αν ο άλλος ήταν της Νέας Δημοκρατίας, αν ο άλλος τα έβρισκε πολιτικά με τον έναν ή αν ο άλλος τα έχανε πολιτικά με τον άλλον. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Όπως καταλάβατε, και η δικιά μου θέση είναι ότι θα πρέπει να πέφτουν οι τόνοι μεταξύ των αυτοδιοικητικών, γι' αυτό σε αυτή τη φάση δίνουμε κι εμείς το περιθώριο στον καθένα από αυτούς να εκφραστεί, να πέσουν οι τόνοι σε προσωπικό επίπεδο για να παρουσιαστεί έργο, για να δούμε επιτέλους τι γίνεται με την καθαριότητα, με τα σκουπίδια και με το περιβάλλον. Και μόνο το γεγονός του κ. Γιατζόγλου δίνει μάλιστα και περιθώριο 2 μέρες, το εκλαμβάνω και λίγο απειλητικό αυτό, για να ποινικοποιήσει το πράγμα, εμένα ως δημοσιογράφο με χαλάει. Παρ' όλα αυτά ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Αυτά λοιπόν, και σίγουρα υπάρχει θέμα. Στο σύνδεσμο διαχείρισης απορριμμάτων και στο Δήμο του Πύρου υπάρχει θέμα, όπως και να το κάνουμε. Όταν βγαίνουν τόσα πράγματα στη φορά και όταν μάλιστα παρεμβαίνει ο εισαγγελέας και ενημερώνει για εκκρεμότητες όπου υπάρχουν, δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι όλα μπαίνουν καλώς, ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Πώς το κάνουμε δηλαδή? Τέλος πάντων, επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά ότι αν ο καθένας από εμάς κάνει καλά τη δουλειά του και ιδιαίτερα η αυτοδιοικητική μας, τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θα σας πω το εξής και θέλω σήμερα έτσι να σας θέσω ένα προβληματισμό. Αν ρωτήσουμε σήμερα τόσο τον πρόεδρο του ΣΔΑΝΞ, τα μέλη τα διοικητικά, τον κύριο Θοδωρίδη, τον δήμαρχο του Πύρου, τον δήμαρχο Ξάνθης, όλους αυτούς που εμπλέκονται στα της διαχείριση των απορριμμάτων. Τι συμβαίνει? Έρχονται τα σκουπίδια του Νέστου, για παράδειγμα, του Δήμου Νέστου στο Χιτά της Ξάνθης και έναν τυπίου ποσού. Γνωρίζουν? Πώς μεταφέρονται τα σκουπίδια? Για από πού διαμορφώθηκε αυτό το ποσό? Γιατί ο Δήμος Νέστου κάνει λόγο για ένα ποσό ευτελές, 8.000 ευρώ το χρόνο, όλο, ενώ κάτω στη συνάντηση που έγινε στο ΙΠΚ με παρόντες τους Γενικούς Γραμματείς και το εσωτερικό, ο λόγος που έγινε εκεί ήταν για 20 ευρώ τον τόνο και άρα για 6.000 τόνους 120.000 ευρώ το χρόνο. Θέλω να πω ότι έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, δεν ξέρουν τι ισχύει και τι πρέπει να ισχύσει. Ας μάθουν τουλάχιστον πρωτίστως τι υπάρχει για να ενημερώσουν τον κόσμο και να ενημερώσουμε και εμείς σωστά τον κόσμο. Μην κολλάτε στις φράσεις. Στην ουσία, και η ουσία είναι ότι στη διαχείριση απορριμμάτων, τόσο σε τοπικό επίπεδο, κύριε Γιαντζόγλου και κύριε Μίκογλου και κύριε Δημαρχόπουλε, τόσο σε τοπικό επίπεδο, στη διαχείριση απορριμμάτων,
τόσο σε τοπικό επίπεδο, Ξάνθης, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, παίρνουμε ένα τεράστιο κουλούρι. Εμείς ασκούμε την κριτική μας. Εσείς πρέπει να λάβετε τις ευθύνες σας. Βέβαια, ο Κώστας Γιατζόγλου πήγε εξόφαλτσα, έτσι. Ήταν τον τελευταίο χρόνο όλο και όλο στην Προεδρία, γιατί αναπλήρωσε τον Στέλιο του Χατζηβαγγείλου. Αλλά παρόλα αυτά, όλοι μετήχαν σε ένα ΔΣ. Θα είναι, πιστεύω, ενδιαφέρον να υπάρξει απολογιστικά και να ακούσουμε και τις δύο πλευρές. Τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Έτσι γίνεται και οι περισσότεροι έμπειροι στα αυτοδιοικητικά θα γνωρίζουν ότι ο καθένας κρίνεται από αυτά που έκανε ή που δεν έκανε. Θα αφιερώσουμε λοιπόν, αν χρειαστεί, πολλές σελίδες στις εφημερίδες μας και αρκετές εκπομπές για να μας πούν και οι δύο πλευρές τι έγινε και τι δεν έγινε. Έτσι θα βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματά του. Δόξα τω Θεώ, έχουμε και εφημερίδες, έχουμε και ηλεκτρονικές εφημερίδες, έχουμε και ραδιόφωνα, έχουμε και τηλεοράση στη διάθεσή μας. Και είναι καλό ότι υπάρχουν βήματα δημοσιογραφικά για να μπορούμε να δίνουμε λόγο. Αυτό υποβάλλει φυσικά, αυτό επιτάσσει, αν θέλετε. Όχι επιτάσσει, αυτό προβλέπει η δημοκρατία, λόγο σε όλους. Δεν είναι όμως αυτά τα προβλήματα, κυρίες και κύριοι, μόνο που υπάρχουν. Βέβαια μπαίνει θέμα μέγιστου προβλήματος από τη στιγμή που το θέμα προσλαμβάνει διαστάσεις επιπτώσεων στο περιβάλλον. Εκεί είναι ένα θέμα. Ή μέχρι που το θέμα προσλαμβάνει διαστάσεις επιβολής προστήμων. Γιατί κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Πρόστιμα που θα πληρώσουν οι πολίτες. Και εκεί μπαίνει ένα θέμα. Είναι όμως και άλλα τα θέματα και τα προβλήματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Υπάρχει μια διχογνωμία για το αν τελικά επισκεφτεί ή δεν επισκεφτεί την περιοχή μας ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Από τη μία, το Υπουργείο Εξωτερικών αρνείται ότι θα δοθεί αυτή η άδεια. Από την άλλη βλέπουμε βγαίνουν ανακοινώσεις από κόμματα, όπως για παράδειγμα αυτή που έχω μπροστά μου από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό Ξάνθης, που λέει: μετά την έγκριση από την κατοχική κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου της επίσκεψης του Ισλαμιστή Πρωθυπουργού της Τουρκίας κ. Νταβούτογλου, διαμαρτυρόμεθα έντονα για την επίσκεψη της πολυμελούς αντιπροσωπείας του στη Θράκη. Για το λαό της Θράκης, η επίσκεψη του προκαλεί ανησυχία στην ειρηνική συμβίωση μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Ως νέος Σουλτάνος, όπως νομίζει, επισκέπτεται μέρος της Οθωμανικής επικράτειας προκλητικά. Καλούμε το λαό της Θράκης, χριστιανούς και μουσουλμάνους, σε επαγρύπνηση. Αυτό εκδόθηκε χθες και στάλει σήμερα από την Ομαρχιακή Επιτροπή του Λαός Ξάνθης. Δεν ξέρω αν έχουν κάποια άλλη πληροφόρηση, αλλά το θέμα είναι ότι θα συμφωνήσω στο ότι ο κ. Νταβούτογλου νομίζει ότι είναι ο νέος Σουλτάνος και επισκέπτεται μέρος της Οθωμανικής επικράτειας προκλητικά. Είναι μια φράση στην οποία, όσο και αν διαφωνούμε, όσο και αν προσπαθήσουμε να είμαστε ισορροπιστές, δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Η άλλη πλευρά και ο εκφραστής του συγκεκριμένου δόγματος, έτσι εννοώ τον κύριο Νταβούτογλου και εννοώ το νέο Οθωμανικό δόγμα, είναι σαφές ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν προηγούμενα και καταστάσεις. Και όπως αναφέρομαι και στην εφημερίδα Θράκη σήμερα, κάνει την τρίπλα του. Προσέξτε να δείτε πονηριά. Η πολιτική, η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και γενικότερα η πολιτική της ήταν πάντοτε πονηρή. Πονηρή και οπισθόβουλη. Αυτό το ξέρουν και οι ίδιοι. Τι κάνει λοιπόν στα πλαίσια συμμετοχής του ανωτάτου οργάνου συνεργασίας
κάνει μια τρίπλα. Πετάει μια φούσκα και λέει: θέλω να επισκεφτώ τη Θράκη. Αν μου αρνηθούν, σου λέει, θα έχω ένα χαρτί ισχυρό, διαπραγματευτικό, σε διεθνές επίπεδο. Και θα πω: ορίστε, θέλω να επισκεφτώ τους ομοεθνείς μου, έτσι θα πει αυτός, τους μουσουλμάνους περιοχής, σαν μουσουλμάνος και εγώ και σαν Τούρκος πρωθυπουργός, και δεν μου το επιτρέπει η Ελλάδα. Θα πρέπει αυτή η ενέργεια, η πράξη να καταδικαστεί. Αν πάλι του επιτραπεί να επισκεφτεί τη Θράκη, θα γίνει αυτό που λέει και ο λαός στην ανακοίνωσή του, έξω από κάθε διπλωματικό πρωτόκολλο, θα έρθει και θα αποδείξει ότι εγώ ως νέος Σουλτάνος επισκέφτομαι μέρος της Οθωμανικής επικράτειας. Εφόσον γνωρίζουμε όλοι ότι αυτή είναι η στόχευσή του. Άρα λοιπόν μπαίνει εξ αρχής μία κακή πρόθεση και ένας δόλος, όπως θα έλεγαν οι νομικοί μας, στα πλαίσια μιας επίσκεψης που κατά τα άλλα φαντάζει μια επίσκεψη προσέγγισης, συνεργασίας και φιλίας. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, να δομηθεί μια καλή, αγαστή, αμοιβαία σχέση όταν συμπεριφέρεται η μία πλευρά κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι και είναι ηλίθιοι, το λέω με τα λόγου γνώσεως, και δεν είναι ύβρις, είναι πραγματικότητα. Είναι ηλίθιοι και πανίβλακες όσοι αναφέρουν αυτούς που διαφωνούν ως τουρκοφάγους ή ως μυσαλόδοξους ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ υπάρχουν επιχειρήματα. Τα επιχειρήματα όταν τίθενται και μάλιστα σε δημόσιο λόγο και βήμα πρέπει να απαντώνται με επιχειρήματα, όχι με αναθεματισμούς. Γιατί βλέπω κάποιοι ηλίθιοι, πανηλίθιοι, όταν θέλουν να στοχοποιήσουν κάποιους ανθρώπους με τους οποίους διαφωνούν, δεν αντιπαρέρχονται με επιχειρήματα. Αλλά απλά τι κάνουν. Σου λέει: ποιος τα λέει αυτά, Καμαρίδης? Α, τουρκοφάγος. Α, είναι ακραίος, εθνικιστής. Αυτοί οι επικίνδυνοι πανηλήθιοι λοιπόν είναι αυτοί που κάνουν τη ζημιά. Είναι αυτοί που δεν αντέχουν το διάλογο και στοχοποιούν ανθρώπους. Αντί να δουν το πρόβλημα και να το συζητήσουμε. Γιατί έχουμε δημοκρατία, σαφώς. Τι κάνουν λοιπόν? Επικολλάνε στο μέτωπό τους την ταμπέλα του Δημοκράτη, που είναι μόνο αυτοί και κανένας άλλος, και όλοι οι άλλοι που τολμάν να πούν τα πράγματα με το όνομά τους είναι ακραίοι. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια αντίσταση. Ξέρω ότι η καιρή είναι δύσκολη και ότι όποιος τολμήσει να αρθρώσει αντίθετη άποψη στοχοποιείται, εκ των οποίων και εγώ δεν σας κρύβω. Και εγώ στοχοποιημένος είμαι. Αλλά ποτέ, δόξα τω Θεώ, δεν θα σταματήσω να λέω την άποψή μου, γιατί νιώθω ότι ζω στην Ελλάδα, έτσι τουλάχιστον νιώθω. Και σε δημοκρατία. Αν λοιπόν αυτοί οι δημοκράτες θέλουν να πείσουν τους άλλους ότι έχουν δικαίωμα μόνο αυτοί να μιλάνε, πλανώνται πλάνοι. Η δημοκρατία είναι πλατιά και χωράει όλους. Και επιτρέψτε μου που φλιαρώ λιγάκι παραπάνω, αλλά το πράγμα έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει και έχει νοηθεί κακώς η δημοκρατία, η ελευθερία του λόγου και η ελευθεροτυπία γενικότερα. Αυτά έτσι και για την επίσκεψη Νταβούτογλου. Σαφώς και θα είναι ό,τι χειρότερο στην παρούσα φάση να πραγματοποιηθεί, και αν χρησιμοποιηθεί ως χαρτί η απαγόρευση για την επίσκεψη, αν και εφόσον εν τέλει απαγορευτεί, τότε θα έχουμε μια νέα διπλωματική ήττα για τη χώρα μας. Το τι ακριβώς παίζει αυτή τη στιγμή όμως στο εσωτερικό της Τουρκίας και στα μεγάλα και πλατιά σύνορά της, είναι ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί και δημιουργεί έτσι τεράστια προβλήματα στην ηγεσία της γειτονικής χώρας. Και είναι γνωστή η τακτική, όταν υπάρχουν προβλήματα πολλά, η επιχείρηση της εξωτερήκευσής τους. Αυτό γίνεται και αυτή τη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά τους μουσουλμάνους συμπατριώτες μας, είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι έναντι του εαυτού τους, έναντι των οικογενειών τους και έναντι του μέλλον που πρέπει να διαγράψουμε όλοι μαζί. Το ζητούμενο είναι κοινή συνένεση, κοινή πορεία, κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων
και όχι τα υπόλοιπα. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Όποιος το κατάλαβε, ή τα παίρνει, ή έχει δηλαδή ιδιωτελείς σκοπούς, ή είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία. Είμαι απόλυτος σε αυτήν την τοποθέτησή μου. Λοιπόν, έχουμε όμως και άλλα θέματα που κυλούν σήμερα στην ημέρα. Πρέπει να πω ότι ένα πρόγραμμα που έβγαλε ο ΑΕΒ για 6.000 νέες θέσεις εργασίας, επιδοτούμενες, σε επιχειρήσεις δηλαδή, στον ιδιωτικό τομέα, δεν ήταν δυνατόν να απορροφηθούν από τους κοινούς θνητούς. Δεν ξέρω πού πάνε αυτές τις θέσεις. 10 η ώρα άνοιξε σήμερα το σύστημα, 10 και ένα λεπτό δεν μπορούσε κανείς να μπει. Φυσικά μετά από καμιά ώρα έπεσε κι όλο. Δηλαδή έδωσαν 6.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, αλλά δεν πρόλαβε ιδιαίτερα υπαρχία. Δεν ξέρω, δεν αφήνω αιχμές για πουθενά. Απλά και μόνο λέω ότι δεν άντεξε το σύστημα το πρώτο λεπτό. Όχι την πρώτη ώρα. Ούτε καν το πρώτο λεπτό. Και εννοώ το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής ενδιαφέροντος. Επικοινώνησα μαζί μου πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι που πράγματι ήθελαν να πάρουν ένα εργαζόμενο με την επιδότηση των 18 ευρώ την ημέρα, αλλά δεν κατάφεραν ούτε να μπουν καν να καταθέσουν την αίτησή τους. Εδώ θα πρέπει το σύστημα να αλλάξει. Εδώ θα πρέπει να είναι ανοιχτό για όλους, για ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, θα είναι μία μέρα, θα είναι δύο μέρα, θα είναι μια εβδομάδα, και συνέχεια να αξιολογούνται οι προτάσεις, οι αιτήσεις, και κατά προτεραιότητα, με βάση κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, να δίνονται οι θέσεις. Δεν είναι δυνατόν να λες μπούγιο όποιος προλάβει και μπει. Δεν είναι δυνατόν να θέλεις να χωρέσεις σε ένα λεωφορείο, για παράδειγμα, των 50 θέσεων 3.000 κόσμο και να τους βάζεις σε μια σειρά και να λες όποιος προλάβει και μπουκάρει πρώτος, θα σκοτωθούν, θα πατηθούν. Πρέπει να αριθμίσεις τις θέσεις, να δώσεις αριθμημένα εισιτήρια τα οποία θα έχουν μια προτεραιότητα. Οι πρώτοι 50, ποιοι θα είναι αυτοί? Όχι όποιος προλάβει και μπει. Όποιοι έχουν τις προϋποθέσεις να ταξιδέψουν. Θα το πω έτσι πιο απλά. Εδώ γίνεται ένα μπούγιο. Δεν είναι τακτική αυτή, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αν λοιπόν θέλουν πράγματι να ενισχύσουν το επιχειρήν, την επιχειρηματικότητα, να επιδοτήσουν την εργασία, ας σκεφτούν και ας το κάνουν σοβαρά. Όχι με τέτοιες ιστορίες. Δεύτερη φορά που γίνεται μέσα σε 2-3 μήνες. Και ενδεχομένως θα ξαναγίνει μετά από 2-3 μήνες ένα άλλο νέο πρόγραμμα. Ξέρετε, προκυρήσουν 50.000 θέσεις εργασίας. Επιδοτούμενες. Τι κάνουν όμως? Δεν τις βγάζουν όλες στο μηδέν. Σου λέει κάτσε, μπορεί να πάμε σε εκλογές. Βγάζουν λοιπόν 8 τώρα, 6 μετά, μετά από 3 μήνες άλλους 5, και έτσι πάει. Και βγαίνει κάθε φορά και το διαφημίζει. Ενώ το διαφήμισε μια φορά, άφησε την αίσθηση ότι βάζει 50.000 νέους εργαζόμενους, στη συνέχεια είναι σαν τις δόσεις από την Τρόικα. Στην αρχή ήταν 100 δις. Αλλά πάρτε 3, πάρτε 2, πάρτε 6, θα σας βγάλουμε το λάδι μέχρι να πάρετε τις άλλες 2. Έτσι γίνεται. Μην ακούτε λοιπόν πολλά και παχιά λόγια. Τώρα, το που θα πάνε αυτές οι νέες θέσεις εργασίας είναι άγνωστο. Θα πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Ως τις πρόλαβε τον κύριο Νίδε. Έτσι έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης, ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης και φιλοξενεί και η εφημερίδα μας σήμερα, είναι η Δημοτική Αγορά της Ξάνθης, η οποία, όπως γράφουμε, αργοπεθαίνει. Αυτά δηλώνουν οι επαγγελματίες, οι οποίοι ζητούν από το Δήμο τη μείωση των ενοικίων. Θα συμφωνήσω με τον Θαρό, το είπε ο Χρήστος Πούλιος, ότι δεν σώζεται η κατάσταση αν πέσει, για παράδειγμα, το ενίκιο από τα 200 ευρώ στα 180 ή αν πέσει από τα 195 στα 170. Βέβαια, αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι παρόλο ότι υπήρξαν αιτήσεις από 10 περίπου, από 9 επαγγελματίες, 15 στην αρχή, δεν παραβρέθηκε κανείς στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο για να υποστηρίξει την αίτησή του. Είναι και αυτό ένα θέμα.
δημοτική αγορά είναι μια ιστορική αγορά της Άνθης που θα πρέπει να ζήσει. Όπως βέβαια και η ανοιχτή αγορά, η υπόλοιπη. Όμως εκεί πρέπει να ληφθούν αποφάσεις γενναίες και από πλευράς των Δήμων, του Δήμου και από πλευράς των επαγγελματιών, έτσι ώστε να μπορέσουν και να υπάρξουν, να κάνουν πιο ελκυστική την αγορά και να κρατήσουν τον κόσμο όσο πρέπει να τον κρατήσουν. Υπόθηκαν πάρα πολλά. Έχουμε ακούσει πολλές προτάσεις. Εδώ και χρόνια, 25 χρόνια σε αυτό το επάγγελμα, έχω ακούσει προτάσεις επί προτάσεων, αλλά σε μικρόφωνα και σε συσκέψεις. Δεν έχουμε δει ποτέ να γίνονται πράξη αυτές τις προτάσεις. Όπως και για την παρακράτηση των καταναλωτών στο κέντρο της Ξάνθης, στην αγορά τέλος πάντων, όπως και για την εμπορική πολεοδόμηση στο παρελθόν, όπως και για την ελκυστικότητα της δημοτικής αγοράς στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά όλα αυτά τα ακούμε στα μικρόφωνα και σε δηλώσεις και σε συσκέψεις. Δεν τα βλέπουμε στην πράξη. Στην πράξη κολλάει το σίδερο, όπως έλεγε και η διαφήμιση. Εκεί λοιπόν έχουμε υστερούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα που δεν μας αφήνει να δούμε χαΐρ και προκοπή. Ότι είμαστε μόνο λόγια. Τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά λοιπόν την δημοτική αγορά, πιστεύω ότι θα πρέπει να καθίσουν επαγγελματίες και Δήμος και να τα βρουν τι θα κάνει ο ένας, τι θα κάνει ο άλλος για να μπορέσει να υποστηρίξει το σπίτι του. Γιατί είναι σπίτι και των δυο. Υπάρχουν μέσα εκεί επιχειρήσεις, κρεοπολία, ηχθειοπολία, μανάβικα κτλ. Τα οποία, οποροπολία, τα οποία είναι για πάνω από 30-40 χρόνια. Και τέλος, είναι γνωστό ότι με τον νόμο Κατσέλη, τον περίφημο νόμο, στα κριτήρια του οποίου υπήρξαν αρκετοί και κούρεψαν δάνεια που είχαν πάρει σε ένα ποσοστό που πολλές φορές έφτανε και το 80%, αλλάζουν κάποια πράγματα. Επειδή έχουν βαλτώσει υποθέσεις στα δικαστήρια, υποθέσεις, προσφυγές δηλαδή, αιτήσεις, αιτήματα των δικαιούχων που θέλουν εκ των πραγμάτων να αποδείξουν ότι δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις και ζητούν το ψαλίδισμά τους. Πρέπει να οι ενδιαφερόμενοι να φροντίσουν να πληροφορηθούν τα νέα δεδομένα στις αλλαγές των κριτηρίων που έρχονται ώστε να υπαχθούν στο συγκεκριμένο νόμο για να μπορέσουν να πάρουν σειρά. Οι εκπομπές μας, κυρίες και κύριοι, και οι εφημερίδες μας, δεν είναι μόνο για να ασκούν κριτική ή μόνο για να καταγράφουν κάποια γεγονότα. Είναι σαφώς και πρωτίστως να ενημερώνουν και να πληροφορούν τον κόσμο. Άσχετα αν κάποιες φορές ξεφεύγουμε και αναλωνόμαστε σε άλλα και άλλα. Γι' αυτό λοιπόν κλείνω την εκπομπή μου με αυτή την ενημέρωση. Όποιος ενδιαφέρεται ή όποιος είναι ή όποιος βρίσκεται σε αναμονή για τις ρυθμίσεις στο δάνειό του με τις προϋποθέσεις του νόμου Κατσέλη, καλά θα κάνει να απευθυνθεί είτε στο νομικό του είτε στον οικονομικό του σύμβουλο, στο λογιστή του, για να δει τα νέα δεδομένα και τι μπορεί να προλάβει γύρω από αυτό. Αυτά τα λίγα για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ανανέω το ραντεβού της εκπομπής για αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου. Ευχόμενος να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι εδώ και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.